Στη Ριζούπολη, στο Γιώργος Καμάρας, μετά τη μάχη του Απόλλωνας Μήνης με τη Νέα Ιωνία για το κύπελλο και για την πρόκριση του Απόλλωνας στους 8, έχουμε κοντά μας τον Ζήνο Σαραβιανό, ο οποίος στην ουσία εκείνος και η ομάδα του παραδίνουν τα σκύπτρα σε κάποια άλλη ομάδα φέτος σε αυτή τη σεζόν. Καθώς ως κυπελούχοι σήμερα ήρθαν εδώ στη Ριζούπολη, αποκρίθηκαν στα πέναλτι σε ένα παιχνίδι που ήταν ένα brand affair στις ομάδες καθόλου τη διάρκεια του αγώνα. Εν τέλει, ο πιο τυχερός πήρε την πρόκριση, νομίζω, ο coach. Θεωρώ ότι ήταν ένα ανοιχτό παιχνίδι. Καμία ομάδα δεν κρατήθηκε ή έπαιξε αμυντικά. Είχαμε ευκαιρίες και οι δύο ομάδες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να μπορέσουμε να πάρουν το παιχνίδι είτε μία ομάδα είτε άλλη. Τα δικά μου τα παιδιά είναι πολύ επιβαρημένα. Έχουμε ένα βαρύ πρόγραμμα και ακολουθεί και συνέχεια. Είχαμε να διαχειριστούμε κάποιους τραυματισμούς. Αυτό που έχω πει όμως εξ αρχής είναι ότι έχουμε εμπιστοσύνη σε όλα τα παιδιά, σε όλο το ρόστερ, γι' αυτό τους έχουμε. Μπήκανε μέσα, δώσανε τον καλύτερο τους αυτό. Εντάξει, τώρα στη διαδικασία των πέναλτι, γνωρίζετε όλοι, είναι και θέμα τύχης. Δεν έχω κανένα παράπονο απολύτως. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας, συνεχίζουμε. Και συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Αν υπήρχε μια κομβική φάση, ποια θα επέλεγες? Ίσως το δοκάρι του Αλέμι και το ψαλιδάκι του Τζάκσον που βγάζει με το κεφάλι εκείνη τη στιγμή ο Χαλκίδης. Στο πρώτο μήχρονο, λίγο με το φινάλι. Ήταν μια σημαντική στιγμή για μας. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Το παιχνίδι είχε μετά κατά τη διάρκεια και άλλες φάσεις. Αλλά όπως είπα και πριν, θα μπορούσαμε να το πάρουμε, να έχουμε σκοράρει εμείς στην κανονική διάρκεια. Θα μπορούσε και από όλα να έχει σκοράρει στην κανονική διάρκεια. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπήκαμε να παίξουμε αμυντικά ούτε εμείς ούτε η άλλη ομάδα και ο κόσμος που ήρθε. Νομίζω ότι το ευχαριστήθηκε και είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Στο βάσμα του Τιμπάκη, ο Ξυγκόρος είχε προλάβει τον παίχτη του Τιμπακίου για να σκοράρει. Σήμερα με τον Παπαϊάο να κάθεται πάνω στην μπάρα με αυτή και να γλιτώνει ένα τέρμα λίγο πριν το φινάλι του αγώνα. Αυτή η νοοτροπία, αυτό το DNA των παιδιών, πώς έχει δημιουργηθεί μέχρι στιγμής? Λοιπόν, μια ομάδα που πραγματικά σε κάθε παιχνίδι δεν αφήνει τίποτα να πάει χαμένο και γενικότερα βλέπω αυτή την αυθορσία στα μάτια σας και την πίστη σε κάθε παιχνίδι ώστε να καταφέρετε να μην αφήνετε τίποτα και να παίρνετε από κάθε παιχνίδι είτε τον πόντο είτε την νίκη. Σήμερα είναι μια άλλη συνθήκη, αλλά ήθελα να συνδυάσουμε τη φάση που συνέβη λίγο πριν το 85 κοντά. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό μας που το έχουμε σαν ομάδα. Όλα τα παιδιά μάχονται από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο και είναι κάτι που μας διακρίνει. Όπως είπες και εσύ, την προηγούμενη φορά ήταν ο Ξυγκόρος, τον έχουμε πάει άνω, την επόμενη φορά θα είναι κάποιος άλλος. Γι' αυτό αγωνίζονται, γι' αυτό είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, για να δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Και όλοι μαζί αμυντικά και όλοι μαζί στην επίθεση. Και για να ολοκληρώσουμε, γιατί είναι έτσι και η ένταση του παιχνιδιού μετά από πάρα πολλή ώρα, θέλουμε να μας πείτε το πρόβλημα τον Ατσαλένιο, όπου θα πάτε στην Κρήτη τώρα για να παίξετε ένα παιχνίδι, το οποίο στην ουσία είναι μια ομάδα από κάτω σας, μια ομάδα που γενικότερα έχουμε δει μέχρι στιγμής ότι έχει μια συγκεκριμένη δυναμική και πάντα στην ένταση προσπαθεί να πάρει αποτελέσματα. Εσείς έχετε από νίκη στην Κρήτη με τον Εθνιακό, τι προσδοκάτε εκεί πέρα? Συγγνώμη. Το κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό, το κάθε παιχνίδι το αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Θα παίξουμε όλες τις ομάδες. Εμείς προσπαθούμε να διαβάζουμε το κάθε παιχνίδι και το κάθε αντίπαλο ξεχωριστά, να προετοιμάζουμε την ομάδα όσο καλύτερα μπορούμε, εγώ και οι συνεργάτες μου, και να μπορέσουμε να παίζουμε, να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε κάθε μάτς. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας, αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθούμε. Στην ομάδα υπάρχει ηρεμία. Υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα. Είναι όλα πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά μεταξύ τους. Και όπως είπα και πριν, εμείς κοιτάζουμε παιχνίδι-παιχνίδι. Να δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Το έχω ξαναπεί. Να υπάρχει συνέχεια εξέλιξη στην ομάδα και βελτίωση. Και από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να γίνει, θα το βλέπουμε κάθε Κυριακή. Ωραία, ευχαριστώ από την ουσία στο Ρενό για την επασχολή εδώ. Ευχόμαστε το καλύτερο για τη συνέχεια, με υγεία και επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.